Ο Νίκος Φιλιππίδης έχει έρθει τώρα μέσα σε αυτό το λαγανόκηπο που φτιάξαμε εδώ. Γιατί καλησπέρα. Υπάρχει ένα βαρύ πρόστιμο σε μια εταιρεία η οποία έχει συσκευασμένα, κατεψυγμένα λαχανικά. Σωστά. Και είναι και από τις μεγαλύτερες του χώρου. Είναι από τις μεγαλύτερες. Έχει κάνει εξαγωγές στην Ευρώπη, κάνει εξαγωγές στην Αμερική, κάνει εξαγωγές στην Ασία. Το αναφέρει άλλωστε και στην ιστοσελίδα. Θα τα δείτε τα προϊόντα, είναι όλα πασίγνωστα. Δεν το συζητάμε. Το πρόστιμο είναι 742.000 ευρώ. Είναι η εταιρεία Ένωσα ΕΒΕ. Τι έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία? Κατηγορείται ότι πιάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι σε 72 κωδικούς προϊόντων, οι 50 κωδικοί ξεπερνούσαν το πλαφόν που έχει τεθεί εδώ και αρκετά χρόνια στην αγορά και με τα οποία επί της ουσίας συγκρίνονται οι τιμές, που είναι το περιθώριο κέρδος του Σεπτεμβρίου του 2021. Αθέμητη κερδοφορία. Τρώει το πρόστιμο γιατί έχει αυξήσει τις τιμές, έτσι. Ακριβώς. Για αύξηση των τιμών. Τι έχει αυτή η εταιρεία? Έχει φύλλα σπανάκι, μπάμιες, φασολάκια, αγκινάρες, κηδονάτες, πατάτες. Εξαιρετικά όλα προϊόντα με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αλλά θα πουλούσε ακριβότερα. Πόσο έπρεπε? Είναι ένα κόμμα από τα αρκετά είχαν μειωθεί το τελευταίο διάστημα. Για ποια χρήση είναι αυτά? Αφορούν έλεγχο που έγινε τώρα, εδώ, στις αρχές του έτους. Άρα μιλάμε για το διάστημα αυτό εδώ. Μιλάμε για το διάστημα που ήδη είχαν νομοθετηθεί τα μέτρα που εφαρμόζονται από την προηγούμενη Παρασκευή στην αγορά και περιμένουμε όλοι να δούμε να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Για την ώρα πάντως μια εικόνα από την αγορά, επειδή εγώ έκανα τη γύρα, έχουν εξαφανιστεί οι προσφορές όπως ξέραμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι άλλες μέθοδοι πώλησης που είναι άνθρωποι οι οποίοι σε κάθε διάδρομο προωθούν. Έλα, δοκίμασε, πάρε. Δοκίμασε, πάρε, γιατί δεν παίρνεις αυτό, πάρε το δικό μου. Αυτά. Νίκο μου, σας ευχαριστώ πολύ.